Με τα χέρια σκάβουν οι Παλαιστίνοι στα συντρίμμια για να βρουν επιζώντες όταν πέφτουν κοντά τους δύο Ισραηλινοί πύραυλοι στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Σταματούν για λίγο, αλλά συνεχίζουν παρά τον κίνδυνο. Οι νεκροί Παλαιστίνοι ξεπέρασαν τους 95. Οι τραυματίες είναι εκατοντάδες. Ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά. Στο νότιο Ισραήλ, ρουκέτα της Χαμάς χτύπησε βενζινάδικο στην πόλη Ασδότ. Το βενζινάδικο τυλίχθηκε στις φλόγες, ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Τραυματίστηκαν σοβαρά τρεις άνθρωποι. Ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αντιπυραυλική ασπίδα αναχέτησε αρκετούς πυράβλους στο Τελαβίβ και στα κεντρικά της χώρας, όπου ηχούν κάθε λίγο οι σιρήνες. Δεύτερο μέτωπο άνοιξε στο βόρειο Ισραήλ. Ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από το νότιο Λίβανο έπεσαν σε ανοιχτή περιοχή. Δεν προκάλεσαν θύματα. Οι Ισραηλινοί απάντησαν με μπαράζ πυροβολικού. 30.000 Ισραηλινοί έφεδροι βρίσκονται ήδη στα όπλα, στις θέσεις τους. Η κυβέρνηση Νετανιάχου σταθμίζει τα υπέρ και τα κατά μιας χερσαίας επίθεσης στη Γάζα. עד כה הקינו בחמאס ובארגני הטרור באופן קשה, וככל שתימשך המערכה, אנחנו נעמיק את הפגיעה בהם. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Αμπάς, που δεν βρίσκεται στη Γάζα, αλλά στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία των Παλαιστινίων, θέτει όμως και το ερώτημα ποιος ωφελείται τελικά από τη στρατηγική της Χαμάς. Γέρνι μου τα κάφη. Γέρνι μου τα κάφη. Τα μάχνα με τον Χσαρούχ. Αλλά μελά μου εμπρούχ. طيارة تطلع على يا محمد اطلع من الغرفة لأن راح نضربها بعد دقيقتين. Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα επικοινώνησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, εξέφρασε ανησυχία για κλιμάκωση της σύγκρουσης και προσέφερε τη διαμεσολάβησή του για κατάπαυση του πυρός, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.